Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η 14η κλασική ανάβαση ομαλού. Στα Χανιά βέβαια, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, στρέψαμε το βλέμμα στο παρελθόν, ήρθαμε σε οπτική επαφή, τυχερή βέβαια τα οδήγησαν, με κλασικά οχήματα, οχήματα μιας άλλης εποχής όπως και μοτοσικλέτες. Βρέθηκαν στην πλατεία των δικαστηρίων, διήνυσαν 90 χιλιόμετρα και τερμάτισαν στο οροπέδιο του Ομαλού. Μία ξεχωριστή, βλέπουμε φωτογραφίες και πλάνα, υπήρχε και ένα εκτενές αφιέρωμα της Βίκης Παπαδογιαννάκη στη Νέα Κρήτη σήμερα και φωτορεπορτάζ, βλέπουμε χαρακτηριστικά. Νοσταλγή μιας άλλης εποχής, μια όμορφη εποχή, ρομαντική εποχή και ορισμένοι άνθρωποι όπως ο κύριος Κακούρης, ο κύριος Βαγγέλης Κακούρης, ο οποίος έχει βέβαια και την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης, τιμούν, αγαπούν αυτά τα οχήματα, τα συντηρούν και αυτή εδώ είναι η εικόνα τους. Πάμε να τον συναντήσουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μία ξεχωριστή εκδήλωση, διοργάνωση την Κυριακή, ένας θεσμός θα πω, με πρωταγωνιστές εσάς και αρκετούς ακόμα, οι οποίοι συντηρούν οχήματα περασμένων δεκαετιών. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Πίσω από το χόμπι βέβαια. Νοσταλγή μιας άλλης εποχής. Ξέρετε, σας άκουσα. Θέλω να σας πω ότι πίσω από το χόμπι και αυτή την ασχολία κρύβεται και μία νοσταλγία, κρύβεται και ένας ρομαντισμός για μία εποχή που δεν διανύουμε βέβαια περασμένων δεκαετιών, αλλά πόσο θα θέλαμε σε πολλές περιπτώσεις να την έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς. Και η αγάπη για το κλασικό όχημα και συμφωνώ με αυτά που είπατε, ο ρομαντισμός και η νοσταλγία. Όλοι έχουμε αναμνήσεις από καθένα τις δικές του από τα οχήματα αυτά. Έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα οχήματα και όχι μόνο αυτό. Μάλιστα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Βρίσκεστε σε ένα χώρο όπου από πίσω σας έχετε κλασικά οχήματα, σωστά? Ναι, είναι προσωπικός χώρος, ακριβώς. Τέλεια. Αν θέλετε λίγο να μας ξεναγήσετε, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, νομίζω το θέλουν και οι τηλεθεατές. Κοιτάξτε, εδώ δεν ξέρω βέβαια τώρα αν... Θα το προσπαθήσουμε. Μπορώ, θα το προσπαθήσουμε. Είναι ένα Austin, London Taxi. Ένα πολύ σπάνιο όχημα. Είναι το γνήσιο αγγλικό ταξί, δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το 1958. Είναι ένα πολύ ωραίο και ξεχωριστό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Όπως βλέπετε είναι μονοθέσιο. Ακριβώς. Ο οδηγός εμπρός. Καμπίνα ξεχωρίζει. Πόσο εύκολο είναι να συντηρηθεί αυτό το αυτοκίνητο. Αν κάτι σας λείπει, που σίγουρα σας έλειψε κάτι, πού το βρήκατε? Αλλά πιστεύω, ας πούμε για την κλασική ανάβαση ομαλού τώρα. Δεν ξέρω κύριε Κακούρη αν με ακούσατε. Με ακούτε? Βέβαια, με ακούτε. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αν σας λείψει κάτι, κάποιο εξάρτημα, πού μπορείτε να το βρείτε, πού το βρήκατε. Με ακούτε? Βλέπουμε λίγο να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή του κυρίου Κακούρη, αν μπορούμε. Είναι ξεχωριστή βέβαια η συλλογή του, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες και αυτό το οποίο θέλω να τον ρωτήσω, απορία βέβαια, έχουμε ένα αυτοκίνητο, προχωρούμε σε μία αναπαλαίωση, με δυσκολίες. Πόσο εύκολο είναι, αν μας λείπει κάτι, κάποιο εξάρτημα, μία ζάντα, στο μηχανικό κομμάτι, στο μηχανικό σκέλος. Πόσο εύκολο είναι να βρούμε αυτά τα εξαρτήματα. Καλή συλλογή, όμορφο το χόμπι, ωστόσο έχει και δυσκολίες. Δυσκολίες έχει στο να αποκατασταθεί όχημα, είτε αυτοκίνητο είτε μοτοσυκλέτα, αν και κάθε λάθρης, γιατί όποιος ασχολείται με το χόμπι αυτό είναι λάθρης.
του κλασικού οχήματος. Θέλει υπομονή. Υπάρχουν αυτοκίνητα, οχήματα, να το πούμε γενικώς, που μπορεί να κατασκευάζονται και 5 και 6 και 7 χρόνια σιγά-σιγά, οπότε υπάρχει χρόνος κτλ. Για να έρθει στην τελική του κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν απαιτεί, δεν έχει έξοδα ιδιαίτερα, γιατί αυτά τα οχήματα δεν κινούνται συνεχώς, οπότε δεν φθήρονται. Και τα περισσότερα είναι μέσα σε κλειστούς χώρους, οπότε δεν φθήρονται και με το χρόνο. Μάλιστα, υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία, αν μου επιτρέψετε τον όρο, έχουν πινακίδες Υπουργείου και μπορεί κάποιος να τα κινεί σε καθημερινή βάση όποτε θέλει αυτός. Βασικά, ναι, υπάρχουν πολλά οχήματα κλασικά, αλλά και πάλι δεν τα κινεί κανείς καθημερινά. Σπάνια θα δείτε κλασικά οχήματα. Δεν συζητάμε για 30 ετών, γιατί αυτή τη στιγμή κλασικό όχημα λέγεται αυτό που είναι 30 ετών, δηλαδή κατασκευής του 1992. Κάποια πιο σύγχρονα, ας πούμε το 91-92, θα βρείτε να κινούνται. Και να είναι με πινακίδες του Υπουργείου και να πάρει την πιστοποίηση του κλασικού οχήματος. Όπως είχαμε και στην εκδήλωσή μας, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 2 οχήματα χρονολογίας του 91 και του 92. 3 οχήματα, συγγνώμη. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, αν έχει πινακίδες ιστορικού οχήματος, δεν μπορεί να κινείται καθημερινά. Αλλά με το καινούργιο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί και θα ισχύσει το καινούργιο χρόνο, μετά περίπου ένα εξάμηνο, τα πιστοποιημένα ιστορικά οχήματα θα πάρουν πινακίδες Υπουργείου με κάποιο διακριτικό ιστορικού, θα γράφει ιστορικό, και θα κινούνται καθημερινά, και αυτοκίνητα από 30 έως 45 ετών θα πληρώνουν ένα μικρό τέλος κυκλοφορίας. Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε. Πλέον είχαμε συνηθίσει αυτές τις πινακίδες τις ιστορικές, όπου δινόταν, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 15 μέρες μία Κυριακή για να πάτε και να γυρίσετε από ένα... Διορθώστε με. Όχι, κάθε 15 μέρες. Κάθε Κυριακή μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα και καθημερινές για να. Για να πάνε συνεργείο. Για να πάνε συνεργείο για να έρθουν. Οπότε πλέον θα αλλάξει αυτό. Ακριβώς. Θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα όποιος ιδιοκτήτης βέβαια θέλει να το κινεί. Γιατί αν κινείται ένα αυτοκίνητο 40 και 50 ετών καθημερινά, καταλαβαίνετε, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε στο δρόμο, από ατύχημα, φθορά. Απλά θα έχει την ελευθερία να το κινεί όποια μέρα θέλει. Μάλιστα. Έτσι, δεν θα κοιτάζει να το κινεί μόνο Κυριακή. Τι διαφορετικό... Μιλήσαμε για νοσταλγία, βέβαια. Τι διαφορετικό είχαν αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία οι νέες τεχνολογίες δεν τα έχουν. Από την κατασκευή, τη φυσιογνωμία εντός εισαγωγικών... Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με τα κλασικά. Τα κλασικά οχήματα ήταν τελείως πιο απλά, βέβαια. Δεν παρέχουν την ίδια παθητική ενεργητική ασφάλεια όπως τα σύγχρονα οχήματα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Μπορεί να έχουν χοντρές λαμαρίνες, μπορεί να είναι βαριά οχήματα, γερές κατασκευές, να αντέχουν το χρόνο, αλλά ενεργητική παθητική ασφάλεια όπως τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν παρέχουν. Έτσι. Βέβαια δεν έχουν και τις ταχύτητες εκτός ορισμένου σπορ, executive sports car και τα λοιπά, δεν αναπτύσσουν ταχύτητες που αναπτύσσουν τα σύγχρονα οχήματα. Έτσι. Μάλιστα. Τι να πούμε, διοργανώνεται... Θα ήθελα να εστιάσουμε και λίγο στην εκδήλωση την ανάβαση ομαλού. Έτσι θα κλείσουμε, τη συζήτηση. Σωστά, λοιπόν. Ωραία. Ανάβαση ομαλού. Καλύψαμε το ρεπορτάζ. Σήμερα συνάδελφος η Βίκη Παπαδογιαννάκη και στη Νέα Κρήτη είχε και ένα φωτορεπορτάζ, μια αναφορά. Τα πήγατε θαυμάσια. Σωστά. Ανταπόκριση του κόσμου. Πολλοί σας θαύμασαν. Και βέβαια ανανεώστηκε το ραντεβού για πότε, για του χρόνου. Για του χρόνου πάντα η κλασική ανάβαση ομαλού γίνεται τώρα 18 χρόνια. Κάθε Οκτώβριο. Μετά τα μέσα Οκτωβρίου. Προς το τέλος Οκτωβρίου. Περίπου εκεί. Τι διαφορετικό είχε η φετινή διοργάνωση. Φέτος αποφασίσαμε και κάναμε κάτι τελείως διαφορετικό η Οργανωτική Επιτροπή του Συλλόγου μας όσον αφορά τη διαδρομή. Η διαδρομή ήταν η παραδοσιακή, η κλασική από το Φουρνέ να τερματίσουμε στο οροπέδιο του Μαλού. Απλά προσθέσαμε χιλιόμετρα, πήγαμε δήμο από Κόρνα, δήμο από Κορώνου. Ναι. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
Περάσαμε από την Ενδοχώρα από πολλά χωριά, το Δήμο από Κορώνου και μετά Δήμο Χανίων που είναι τώρα στα Κεραμιά για να καταλάβετε, Θέρισο, Μεσλάκη και τα λοιπά, και βήκαμε στην εκκίνηση, στην παλιά εκκίνηση που είχε γίνει το 1971 της ανάβασης Ομαλού, στο Φουρνέ δηλαδή. Και ανέβηκαν πάνω. Σύνολο διαδρομής ήταν στα 102 χιλιόμετρα. Φτάσαν όλα στον προορισμό, όλα. Ξέρετε, είπαμε. Όλα, μπράβο. Αυτό σημαίνει όλα, κάτι. Όλα, παρότι ήταν πολύ σφιχτή διαδρομή με στενούς δρόμους, οι ταχύτητες βέβαια πάρα πολύ χαμηλές εννοείται. Ναι. Ανηφόρες, δύσκολα κομμάτια. Μπράβο. Όλα έφτασαν αισίως και αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κακούρη, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε...